στην αναβάθμιση του πάρκου που βρίσκεται η συμβολή τη Γεωργίου Παπανδρέου με τη Μαρία Σκάλα στην ανατολική πλευρά τη πόλη, προχωρά αυτή την περίοδο ο Δήμο Θεσσαλονίκη. Συνεργεία του Δήμου βρίσκονται εγκατεστημένα στο πάρκο με σκοπό να προχωρήσουν σε όλε τι αναγκαίε εργασίε, ώστε αυτό ο άλλοτε εγκαταλειμμένο χώρο να αποκτήσει νέα όψη και να καταστεί ελκυστικό. Μετά τα έργα που αφορούν τι πλακοστρώσει, θα ακολουθήσουν παρεμβάσει και για την αναβάθμιση του πρασίνου. Όπω κάναμε και στην προηγούμενο απαγορευτικό, στην προηγούμενη καραντίνα, ε, αποφασίσαμε τον Δήμαρχο να κάνουμε μερικέ παρεμβάσει, οι οποίε είναι πιο δύσκολο να γίνουν όταν έχουμε όλου του πολίτε έξω. Έτσι, ξεκινήσαμε από μια ανάπλαση η οποία γίνεται σε εκείνο το μεγάλο πάρκο, το οποίο είναι εγκαταλειμμένο εδώ και δεκαετίε. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση και τώρα ολοκληρώνουμε ώστε να το δώσουμε σε μια διαφορετική εικόνα. Μόλι βγουν οι Θεσσαλονική και αρχίσουν να έχουμε ε, την πλήρη εικόνα και την πλήρη κυκλοφορία στην πόλη. Από εκεί πέρα θα περιλαμβάνει το πλακόστρο το όλο το οποίο αλλάζει, θα γίνει μια αναβάθμιση του πρασίνου. Αλλά από εκεί πέρα προσπαθούμε να οργανώσουμε τώρα αυτή, αυτή η εβδομάδα και την επόμενη να κάνουμε και άλλε παρεμβάσει στο δημόσιο χώρο, απομάκρυνση περιπτέρων, κατεδάφιση εγκαταλειμμένων κτηρίων, κάποια πράγματα τα οποία δυσκολεύομαστε να τα κάνουμε όταν υπάρχει κυκλοφορία και όχι και ανθρώπων. Ε, έτσι ουσιαστικά αυτό το χρήσιμο χρονικό διάστημα το οποίο ε, θα ελπίζουμε και εμείς ότι θα είναι πολύ σύντομο αλλά δίνοντας έτσι μια άλλη εικόνα μόλις βγει η συγκειτονιά του Θεσσαλονικιός μετά από όλη αυτή την ιστορία. Okay. Το πάρκο θα ολοκληρωθεί μέσα στο επομενους 10 10-15 μήνες θα το έχουμε ολοκληρωμένο. Τα υπόλοιπα θα τα βάλουμε τώρα στη σε σειρά ώστε να έχουμε τον επόμενο μήνα και άλλε παρεμβάσει στο δημοσιοχώρο.